Στο στούντιο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στη συνάδελφο Γεωργία Πεάδου. Καλησπέρα σε όλους και καλή αρχή να πω εγώ. Καλησπέρα, Γεωργία. Πάρουμε μια βαθιά αναπνοή, γιατί είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά που θα ζήσουμε σήμερα. Ωστόσο, είμαστε οργανωμένοι, είμαστε όλοι μαζί και όλα θα πάνε κατευχήν. Τουλάχιστον ως προς τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και όλων των υπολείπων που θα ακολουθήσουν. Ο Γιώργος Χονδρόπουλος στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, καταγράφοντας τον παλμό της πόλης αυτή την ώρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Βρίσκομαι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπως είπες και εσύ. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αρκετή ησυχία. Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γυρίσει ακόμα από την θάλασσα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και στο Δημοσθένη Μαζαράκη που βρίσκεται εκεί, ακριβώς για να καταγράψει ό,τι γίνεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, αφού πρώτα όμως μας πει ποιες είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από το κτίριο της Περιφερειακής. Η Τάνια Γιαννακούδη είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει αυτήν την παραγωγή, είναι άνθρωπος που έχει το συντονισμό όλης αυτής της σημερινής εκπομπής. Τάνια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολλές οι λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν. Πολλές οι λεπτομέρειες και πρωτόγνωρη όλη αυτή η διαδικασία για όλους εμάς, δημοψήφισμα. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, επειδή δυστυχώς τα exit poll τα οποία βγάλανε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν πέσανε μέσα και το θυμόμαστε όλοι αυτό. Ο πρώτος λόγος που δεν διενεργήσανε exit poll ήταν ότι φοβηθήκανε για το αποτέλεσμα να μην πάρουν το ρίσκο μιας ενός αποτελέσματος, γιατί είναι πολύ κοντά, φαινόταν και από τις δημοσκοπήσεις, το ναι με το όχι. Θα πάμε όμως να δούμε πώς κινήθηκε η ψηφοφορία σήμερα στα εκλογικά κέντρα από διάφορες περιοχές του νομού Εύρου. Ψηφίσατε? Ναι. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία για το πρώτο δημοψήφισμα? Καλή και εύχομαι τα αποτελέσματα να είναι ακόμα καλύτερα. Πώς σας φάνηκε το δημοψήφισμα? Θα δούμε μετά. Θα μεταφερθούμε μέσω Skype στη Γερμανία. Θα συναντήσουμε εκεί το Μάτι Γκόσιο από το radio.gr.de για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Γερμανία. Καταρχήν, έχουμε ήδη μια πολιτική εξέλιξη στη Γερμανία. Μάτι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαι αισιόδοξος. Εκτιμώ ότι από ό,τι πληροφορίες είχαμε και εμείς σαν Ομαρχιακή Επιτροπή στον Εύρο, το δημοσίευμα έγινε με απόλυτα δημοκρατικό και ήσυχο και ήρεμο τρόπο. Δεν υπήρξαν κρούσματα τα οποία να σηματοδοτούν έστω και προκλητικά φαινόμενα. Έχουμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το όχι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι η αυριανή ημέρα θα μας έρθει με μια συμφωνία. Ό,τι είναι προς όφελος του λαού, άκυρο. Ό,τι είναι για τη Βουλή μέσα που αναφερθήκατε, ό,τι λέμε λοιπόν ότι είναι προς όφελος του λαού, το ψηφίζουμε και το υπερψηφίζουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Παρακαλώ πολύ. Δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου.